Λοιπόν, μέσα στο 2016 στο PubMed υπάρχουν 800 μελέτες πάνω στην υπερτροφία. Προφανώς δεν τις διάβασα όλες. Τους τίτλους είδα και τις χώρισα σε τρεις κατηγορίες. 310 αφορούν χειρουργικές τεχνικές, 296 διάφορες φαρμακευτικές θεραπείες και 195 αφορούν διάφορα θέματα βασικής έρευνας. Έχω επιλέξει αυτές που μου έκαναν εντύπωση και σας Κονάκι πήρα τηλέφωνο και τον Σταύρο τον Γκράβα να μου πει ποιες μελέτες το Guidelines Office χρησιμοποίησε για να βγάλει τα guidelines του 2017, που ήταν 6 μελέτες και τις έχω συμπεριλάβει εγώ. Ξεκινάω με τις χειρουργικές τεχνικές και δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το Green Light Laser έχει τις περισσότερες μελέτες μέσα στο 2016 για τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ είχα ενδιαφερθεί για αυτή την τεχνική περίπου 15 χρόνια πριν, αλλά δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο ενθουσιασμός μου και το ενδιαφέρον μου για αυτή την τεχνική έχει πέσει. Ο λόγος είναι ότι το κόστος είναι μεγάλο. 1.200 ευρώ για μια επέμβαση είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεύτερον, με τις διάφορες τεχνικές της διπολικής επέμβασης έχουμε εξίσου καλά, ίσως και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και τρίτον, διότι ομολογώ ότι είδα πολλούς ασθενείς που είχα χειρουργήσει εγώ με τα παλιά μηχανήματα 80 και 120 βατ και το αποτέλεσμα μετά από 3, 4, 5 χρόνια δεν ήταν καλό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το πρώτο ερώτημα, αυτή η μέθοδος με το τελευταίο μηχάνημα, με τα 180 βατ, έχει αποδείξει το αν είναι εισάξιο της διουρηθρικής και αυτή είναι η πρώτη προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, Goliath Study, δημοσιεύθηκε το 2016, πολυκεντρική, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με δύο χρόνια follow-up, όλες οι παράμετροι που μετρήσανε ήταν οι ίδιες στις δύο ομάδες. Βέβαια, θέλω πολύ να δω και μία ανάλυση μετά από 5 χρόνια να δούμε αν ισχύει αυτό. Στην ίδια τεχνική, ένα συγκεκριμένο ερώτημα που έχουμε όλοι όσοι έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνική είναι πόσα τζάουλ θα χρησιμοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του προστάτη. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τα 180 βατ συσκευή που χώρισαν τους ασθενείς σε 4 κατηγορίες, 3.000 τζάουλ ανά ml, 3 με 5.000 τζάουλ, 5 με 7.000 και πάνω από 7.000 τζάουλ. Εκείνοι που ήταν πιο επίμονοι να ανοίξουν ακόμα μεγαλύτερο κανάλι. Το συμπέρασμα και αυτής της μελέτης είναι εντυπωσιακό ότι βεβαίως υπάρχει διαφορά στην τιμή του PSA όταν χρησιμοποιούμε περισσότερα τζάουλ ανά ml, αλλά όσον αφορά τις παραμέτρους, στους 24 μήνες follow-up ήταν οι ίδιες, δεν υπήρχε διαφορά. Και μία τελευταία μελέτη πάνω στην ίδια τεχνική. Ένα ερώτημα είναι, κάνω την επέμβαση αυτή, υπάρχει κάποιο κριτήριο με το οποίο να μπορώ άμεσα να πω εάν αυτός ο άρρωστός μου θα πάει καλά ή αν έχει πολλές πιθανότητες να χρειαστεί επανεπέμβαση στο μέλλον. Η απάντηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή, εάν έχουμε ένα Qmax κάτω από 15 μέλλανα σεκόντ, ο άρρωστος αυτός είναι πιθανόν να χρειαστεί μια δεύτερη επέμβαση μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια. Στην συζήτηση. Για να εδώ όμως για το προηγούμενο σχόλιο με τα τζάουλς, αυτό μου θύμισε λίγο για τη διουρηθρική της παλιές μελέτες. Βεβαίως. Που άλλοι έτρωγαν 100, άλλοι έτρωγαν 30 και τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Θυμάστε τα παλιά τα papers. Θυμάμαι πολύ καλά και υπάρχουν και καινούργιες τέτοιες μελέτες οι οποίες λένε τελικά ότι για μια σημαντική, για ένα ποσοστό ασθενών μεγάλο, ίσως τελικά το να ανοίξεις απλώς ένα καλό κανάλι είναι εξίσου σημαντικό με το να προσπαθήσεις να αφαιρέσεις όλο το αδένωμα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν το πολύ πιστεύουν αυτό. Πάντως θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή θέλω λίγο την εμπειρία σου. Εγώ τελικά έχω καταλήξει μετά από αυτά, δεν έχω την εμπειρία σου, αλλά έχουμε φτάσει γύρω στα 700 λέιζερ, ότι άμα στήσω στο Βύρου Μοντάνου το κυστροσκόπιό μου και ρίξω ένα δεκάλεπτο δεξιά και ένα δεκάλεπτο αριστερά ενέργεια, αυτός θα κατουρίσει σίγουρα με μεγάλο Q-wax. Θα κατουρίσει, Δημήτρη, αλλά δεν σου κρύβω ότι επειδή εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ συχνά σε μεγάλους προστάτες
και τις δύο τεχνικές μαζί. Έχω την πολυτέλεια, εάν έχουν ιδιωτική ασφάλεια και είναι ένας μεγάλος προστάτης και θέλω να έχω καλή αιμόσταση, ξεκινάω με το λέιζερ, βάζω και την διπολική και τελειώνω με το λέιζερ για αιμόσταση. Εκεί που έχεις τελειώσει θεωρητικά με το λέιζερ και λες έχω ανοίξει ένα πολύ καλό κανάλι και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, μόλις θα βάλεις τη λούπα τούρις και θα κόψεις, θα δεις ότι μπορεί να δουλεύεις άλλα 40 λεπτά. Άρα αυτό που πιστεύω είναι και το έχω σε μία επόμενη διαφάνεια, ότι είναι μία τεχνική πολύ καλή γιατί είναι ασφαλής, έχει λιγότερες επιπλοκές. Θα δεις και σε μία άλλη διαφάνεια που αναφέρομαι σε αυτό. Έχει πολύ λίγες εισαγωγές λόγω αιμορραγίας. Όμως τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά της, το follow-up μετά από μερικά χρόνια, για μένα ακόμα είναι ένα ερωτηματικό. Και σου λέω ξανά ότι είδα αρρώστους που είχα χειρουργήσει με τα 80 και τα 120 βατ μετά από 5-6 χρόνια και δεν ουρούσανε καλά. Έκανα και κυστεροσκόπηση και μπήκα μέσα και λέω καλά, δεν έχω κάνει τίποτα εδώ. Πρέπει να το πω αυτό. Βέβαια με τα 180 βατ το μηχάνημα... Γεγονός όταν... βέβαια είναι αυτό ότι το βλέπαμε και στα TURP που κάναμε ένα κανάλι. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι τελικά δεν έχει σημασία με τι κόβεις. Πώς κόβεις και πόσο κόβεις. Η απάντηση, γιατί για μένα, μίλησα στη Ρόδο με 2-3 παιδιά που έχουν κάνει ειδικότητα στο Σιμανόγλιο και δουλεύουν τώρα στην Αγγλία, είναι consultant σε κάποιες ουρολογικές κλινικές και τους ρώτησα, με εντυπωσίασε ότι όλοι κάνουν green light laser. Και στο ερώτημα, μα καλά, δεν έχετε tourist, δεν... Όχι. Ο στόχος είναι ο άρρωστος να φύγει ακόμα και το απόγευμα με καθετήρα, να μην πληρώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας πολλά χρήματα, να του βγάλουμε τον καθετήρα την άλλη μέρα και αν είναι ξανά σε 5 χρόνια. Διπολική versus μονοπολική. Επειδή όλοι χρησιμοποιούμε τώρα αυτή τη στιγμή τη διπολική, δύο papers, το ένα το έβαλα επίτηδες διότι πρώτο όνομα είναι από το Σιμανόγλιο ο κύριος Κολαρίκος, είναι η μελέτη που ξεκινήσαμε τότε η πολυκεντρική, είναι και ο κύριος Μαμουλάκης, που το αποτέλεσμα είναι ότι οι δύο τεχνικές δεν έχουν καμία διαφορά. Όμως, να κάνουμε μία παρατήρηση, διότι τα περισσότερα χειρουργία σε αυτή τη μελέτη στο Σιμανόγλιο τα είχα κάνει εγώ, η διπολική που χρησιμοποιούσαμε τότε της Storch δεν έχει καμία σχέση με τις καινούργιες διπολικές. Δεν μας είχε εντυπωσιάσει καθόλου. Βάζω άλλη μία μελέτη, διότι νομίζω αυτή εκφράζει περισσότερο, είμαι σίγουρος, την εμπειρία όλων, ότι η διπολική TURP έχει λιγότερη αιμορραγία και μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους προστάτες και τίνει να καθιερωθεί. Και αυτό είναι δημοσιευμένο μέσα στο 2016 και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς εδώ θα συμφωνήσουμε. Για την ρομποτική αδενοματεκτομή υπάρχουν 6-7 εργασίες, διάλεξα μόνο μία που συγκρίνει την ρομποτική με την HOLEP. Όπως είναι λογικό, είναι η ίδια φιλοσοφία, έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Η γνώμη μου είναι ότι μόνο σε πραγματικά πολύ μεγάλους προστάτες, χθες μιλάγαμε για προστάτες 200 γραμμάρια, βέβαια το ερώτημά μου είναι πόσο συχνά βλέπουμε τις προστάτες. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό κάθε 3 χρόνια ίσως. Για αυτούς τους ασθενείς που δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτή κλασική διακιστική προστατεκτομή, ίσως να είναι μία ένδειξη για να καταφύγουμε στην ρομποτική αδενοματεκτομή. Στις άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν υπάρχει ένδειξη. Prostatic Urethral Lift. Πάρα πολλές μελέτες. Επιλέγω μόνο μία μεγάλη, BJU 2016. Προοπτική, μου κάνει εντύπωση, είναι και πολύ κεντρική μελέτη, αλλά έχει μόνο 80 ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε κέντρο έβαλε έναν μικρό αριθμό και όπως είναι λογικό, όλες οι παράμετροι που μελετήθηκαν βελτιώθηκαν και με τις δύο τεχνικές μετά από 2 χρόνια παρακολούθησης, αλλά βεβαίως IPSS και QMAX πολύ καλύτερα με την TURP, οι παρενέργειες πολύ λιγότερες με την προστάτη urethral lift, που είναι λογικό. Όσο λιγότερο σκαλίζεις, όσο λιγότερους χειρισμούς θα κάνεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να μην έχεις ενοχλήσεις, να μην έχεις παρενέργειες και να κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ. Εμβολισμός, αυτή τη μελέτη την έδειξε χθες και ο κύριος Λιάτσικος, με εντυπωσίασε, διότι είναι μία μετα-ανάλυση
Και το ξαναλέω, το είπα και χθες, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν 280, πόσες είναι, 268 μελέτες στο PubMed με τον εμβολισμό της αρτηρίας αυτής. Η μετα-ανάλυση έγινε με τις 19 καλύτερες μελέτες. Το PSA δεν μειώθηκε. Αυτό είναι προβληματικό και μου κάνει εντύπωση πώς, ενώ δεν μειώθηκε το PSA, μειώθηκε ο όγκος, μειώθηκε το υπόλοιμα, βελτιώθηκε το Qmax. Συμπέρασμα ότι η μέθοδος αυτή μπορεί ίσως να παίξει κάποιο ρόλο, προσοχή, είναι τεχνική που την κάνουν οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και όχι ουρολόγοι. Οι διάφορες τεχνικές με τη χρήση νερού, το είπε χθες και ο Βαγγέλης. Ό,τι θέλουμε πλέον διαβάζουμε, κάνουμε μέσα στον προστάτη. Βάζουμε ατμούς, βάζουμε... Υπάρχουν δύο συσκευές, η μία είναι η Rezum. Υπάρχουν μελέτες με αρχικά καλά αποτελέσματα, όπως όλες οι καινούργιες τεχνικές. Το είπαμε και χθες αυτό, όλες οι καινούργιες τεχνικές. Οι πρώτες δημοσιεύσεις είναι πολύ καλές, με ενθουσιασμό. Και όσο περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά και βλέπουμε το follow-up, λίγες είναι εκείνες οι οποίες θα μείνουν. Και υπάρχει και μία άλλη τεχνική, την έχω δει σε βίντεο στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Ο Γκίλινγκ, ο μπαμπάς της Χόλεπ, την προωθεί, όπου με ένα ειδικό ρομπότ κομπιούτερ πετάνε νερό με πίεση μέσα στον προστάτη και σιγά σιγά τρώνε το αδένωμα, αρκετά επικίνδυνο μου φάνηκε. Και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτό. Για τις επιπλοκές των χειρουργικών τεχνικών, μου άρεσε πολύ αυτή η μελέτη. Να θυμίσω, η πρώτη μεγάλη μελέτη είναι στη δεκαετία του 80 του Μέμπαστ, μετά στις αρχές του 2000 από τη Γερμανία. Ρας Βάιλερ και Ράιχ δημοσιεύουν μια δεύτερη μεγάλη μελέτη για τις επιπλοκές των διαφόρων τεχνικών και αυτή είναι μια τρίτη που περιλαμβάνει data από 95.000 ασθενείς, γερμανική και αυτή. Ποια είναι τα συμπεράσματα, η διουρηθρική, όσο περνάνε τα χρόνια, η κλασική διουρηθρική σιγά σιγά μειώνεται από το 83% το 2008 στο 78.000 το 2013. Για την ανοιχτή, ό,τι ξέρουμε ισχύει, είναι η καλύτερη τεχνική εάν θέλουμε να μειώσουμε το ποσοστό επανεπέμβασης στο μέλλον, αλλά έχει και τις περισσότερες επιπλοκές. Εξάχνωση με λέιζερ, μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης και επανεπέμβασης για αιμορραγία, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα επανεπέμβασης μακροπρόθεσμα για απόφραξη. Εκπυρήνιση με λέιζερ, αυξημένη πιθανότητα επανεπέμβασης για αιμορραγία και όλες αυτές οι επιπλοκές πάντα συνδέονται με την ηλικία και τις συνυπάρχουσες παθήσεις. Άρα, συμπέρασμα, δεν υπάρχει μία αλήθεια και μοναδική. Όλες οι τεχνικές έχουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εξαρτάται με τι άρρωστο έχουμε απέναντί μας. Κουβεντιάζουμε, θέλουμε να έχουμε το μικρότερο ποσοστό πιθανότητα επανεπέμβασης στο μέλλον. Θα επιλέξουμε την ανοιχτή ή την Χόλεπ. Έχουμε έναν άρρωστο με πολλά προβλήματα που ίσα ίσα θέλουμε να τον απαλλάξουμε από τον καθετήρα, θα επιλέξουμε κάτι, μια τεχνική λέιζερ με μικρότερες επιπλοκές. Πάμε στα διάφορα θέματα βασικής έρευνας. Μία από τις μετα-αναλύσεις που δημοσιεύει το European Urology, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την κλασική ουροδυναμική για να αποδείξουμε το αν υπάρχει απόφραξη, έχει μελετήσει όλες τις τεχνικές, παραμένει, το είπε και ο Μπάμπης πριν, η ουροδυναμική παραμένει το gold standard για τη διάγνωση του υποκυστικού κολλήματος. Δεύτερη, έρχονται μελέτες που μελετάνε την πάχυνση του τυχώματος του εξωστήρα, η near infrared spectroscopy και penile cuff test, μην με ρωτήσετε, δεν έχω ιδέα, θα ρωτήσετε εδώ τους ειδικούς, που έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και ακολουθεί, αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα, με μικρότερη ευαισθησία και ειδικότητα, η ροή των ούρων όταν είναι κάτω από 10 ml ανά σεκόν. Πάντα λέγαμε ότι αν έχω μία ροή κάτω από 10 ml, η πιθανότητα να υπάρχει απόφραξη είναι μεγάλη και η προβολή του προστάτη μέσα στην κύστη. Άρα η κλασική ουροδυναμική είναι ακόμα και το 2016 το gold standard. Τι είναι αυτά,
το καφ, ναι, μπαίνει γύρω από το πέος ένα, ας πούμε, ένα καφ. Είναι σαν η εκπίεση που είναι τα μωρά που βάζεις. Μάλιστα. Και ο ασθενής καλείται να ουρήσει έχοντας αυτό φουσκωμένο και βρίσκει την πίεση εκείνη που ξεκινάει η ροή του. Άρα ότι ουρεί με μια, που αυτή η πίεση τη στιγμή που ουρεί είναι ίδια με το εξωστήρα, με το δεδομένο ότι δεν κάνει strain. Την έχεις δοκιμάσει ποτέ? Το έχω δει, δεν έχει level of evidence και ούτε είναι κάτι αξιόπιστο. Στην Ελλάδα υπάρχει νομίζω η ένα ή δύο μηχανήματα έχουν πουληθεί. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερώτημα, βασικό ερώτημα. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα LATS και τα καρδιαγγειακά επεισόδια European Urology Meta-Analysis αναλύει όλες τις μελέτες που έχουν γραφτεί πάνω στο θέμα αυτό, περιλαμβάνει 477 άρθρα με στοιχεία από 38.000 ασθενείς. Συμπέρασμα, ναι, η παρουσία συμπτωμάτων moderate to severe σαφώς σχετίζεται με την παρουσία καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Αντίστοιχη ερώτηση. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υπερτροφία και το μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό δημοσιεύθηκε στο British Journal of Urology. Συμπέρασμα, υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στην ΚΙΠ και στο μεταβολικό σύνδρομο. Αυτές οι δύο λοιπόν μεγάλες μεταναλύσεις μας περνάνε το μήνυμα ότι τελικά αυτή η πάθηση με την οποία ασχολούμεθα όλη μέρα δεν είναι μόνον πάθησης εδώ της περιοχής του προστάτη και σχετίζεται με την υγεία όλου του σώματος. Ένα κλασικό ερώτημα που είμαι σίγουρος ότι σας ρωτάνε πάρα πολλοί ασθενείς με προστατίτιδα που έρχονται στο ιατρείο, ασθενείς που έχουν συχνές και υποτροπιάζουσες προστατίτιδες. Υπάρχει πιθανότητα, γιατρέ μου, μετά από χρόνια να αναπτύξω καρκίνο επειδή έχω συνεχώς προστατίτιδες? Στο Current Opinion in Urology review article πάνω σε όλα τα δεδομένα, συμπέρασμα, άνδρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό και χρόνια προστατίτιδα έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιδείνωση των συμπτωμάτων και για επίσχεση, αλλά μόνο προκλινικές μελέτες προσφέρουν πληροφορίες που συσχετίζουν τη χρόνια φλεγμονή με την εμφάνιση προστατικού καρκίνου. Για τον άνθρωπο δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο, άρα η απάντησή μας είναι ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύεις να πάθεις καρκίνο στο μέλλον. Διονύση, συμφωνείς? Γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί με το θέμα. Σαφέστατα, ναι. Δηλαδή δεν έχουν και τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία έχουν μαζευτεί μέχρι τώρα είναι αντικρουόμενα στις διάφορες μελέτες. Και τα μοναδικά που υπάρχουν είναι σε ποντικάκια τα οποία βέβαια είναι εντυπωσιακά σαν στοιχεία. Ναι. Έτσι, είναι εντυπωσιακά σαν στοιχεία, αλλά εννοείται ότι οι πειραματικές μελέτες στον άνθρωπο δεν μπορούν να γίνουν για κάτι τέτοιο. Είναι και πολυετής τώρα, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα καρκίνο που είναι πάρα πολύ αργό στην εξέλιξη, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μελέτες. Ναι, αλλά η σκέψη είναι ότι επειδή η χρόνια φλεγμονή ερεθίζει για ένα βλενογόνο, μήπως όντως μπορεί να είναι αιτία. Εκείνο το οποίο πάντοτε στις αντίστοιχες ομιλίες μου έχω είναι να διακρίνουμε την ιστορία της φλεγμονής από τη μικροβιακή φλεγμονή. Γιατί εκείνο το οποίο ουσιαστικά μιλάμε είναι για το ρόλο της άσυπτης φλεγμονής. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Βέβαια, σε προκλινικό επίπεδο, σε ποντικάκια, έχουν υπάρξει και δεδομένα από μικροβιακή φλεγμονή, η οποία όμως οδηγεί με τη σειρά της σε χρόνια μη μικροβιακή φλεγμονή. Να το έχουμε διαχωρίσει αυτό το πράγμα. Μέσα στο 16, το European Urology, θα δείτε ότι όλες οι μεγάλες μεταναλύσεις, που είναι και οι βασικές μελέτες που τελικά αλλάζουν τα guidelines του 17 με αυτά του 16, είναι όλες σχεδόν δημοσιευμένη στο European Urology. Μία καινούρια προσπάθεια να αποδείξουμε εάν όντως οι αλφα μπλόκες βοηθούν στο να άρουν την απόφραξη. Είναι ξεκάθαρο. 17 μελέτες, οι καλύτερες μελέτες συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη μετα-ανάλυση και όλες οι παράμετροι που αφορούν την απόφραξη βελτιώνονται. Συμπέρασμα, οι αλφα μπλόκες είναι εδώ, είναι το καλύτερο φάρμακο που έχουμε στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε την υπερτροφία και την απόφραξη μας. Και δέστε όμως, 2,27, αυτό το λέω συχνά, γιατί όλοι στο ιατρείο μετράμε την ουρορομετρία
για να εκτιμήσουμε. Οι αλλαγές στην ορομετρία είναι ελάχιστες και μάλιστα επειδή εξαρτάται και από την ποσότητα των ουρών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσεις βελτίωση με το Q-Max. Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι βελτιώνονται και οι άλλες οι παράμετροι και φαίνεται ότι αυτό ασθενεί στο σκάνδι. Το IPSS είναι το βασικό για μένα. Okay. Υπάρχει ένα στοιχείο που δεν μπορεί να καταμετρηθεί, η διστακτικότητα. Αυτό που δεν μπορούμε να μετρήσουμε είναι η διστακτικότητα. Έτσι το έχεις ήταν. Δεν υπάρχει κάτι, ένα εργαλείο και αυτό που βελτιώνουν αρκετά οι αλφαμπλόκες είναι η διστακτικότητα. Βελτιώνει το IPSS πολύ καλά. Όλες αυτές οι μεταναλύσεις είναι βαθμός αποδεικτικότητας ένα αλφα. Και απλά για το δίκτυο που είναι, να πω ότι εντάξει, το ότι μειώθηκε κατά 14 μονάδες δεν σημαίνει ίσως και κάτι αν έχει παραμείνει στην αποφρακτική πάλι περιοχή. Δεν ξέρω τα στοιχεία, ίσως δεν τα έχει τώρα πρόχειρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελε μια μεγαλύτερη εμβάθυνση σε αυτό. Το ερώτημα είναι εάν βοηθά στο να βελτιώσει η ισορροπία, ναι, αποφράξη που βελτιώνει. Ναι, προφανώς δεν λύνει απόλυτα το πρόβλημα. Δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ ένα θέμα το οποίο με είχε απασχολήσει εμένα και οι δύο γη μου, 25-30 ετών, ξαφνικά τους μπήκε η ιδέα ότι χάνουν τα μαλλιά τους και άρχισαν να παίρνουν την φιναστερίδη 1 μιλιγκράμμ για το σκοπό αυτό. Και διαβάζοντας αρχικά πριν από μερικούς μήνες υπήρχαν κάποια μικρά papers που λέγανε ότι υπάρχουν ένα μικρό ποσοστό ανδρών που παίρνουν τα φάρμακα για την αλοπικία και που μπορεί να έχουν προβλήματα στιτικής δυσλειτουργίας και ότι υπάρχει και ένας μικρός, μια μικρή υποομάδα αυτών των ασθενών που ακόμα και όταν θα διακόψουν το φάρμακο δεν θα βελτιωθούν. Και έτσι λίγο πανικόβλητος διάβασα όλη την βιβλιογραφία και με χαρά είδα αυτή την μελέτη στο BMJ το Σεπτέμβριο του 2016, αναστολή στις 5 α ρεδουκτάσεις, είτε χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπερτροφίας είτε για τη θεραπεία της αλοπαικίας, δεν προκαλούν αυξημένο κίνδυνο στιτικής δυσλειτουργίας. Βέβαια, κάτι που ήδη γνωρίζουμε, σε ασθενείς που παίρνουν τη δόση των 5 μιλιγκράμμ την ημέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, είναι 8%. Ελπίζω να τις είπες να το κόψουν. 1 μιλιγκράμμα. Προπέτσια. Είναι το 1/5 της δόσης. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από πολλά χρόνια αν θα υπάρξουν μελέτες. Είμαι πολύ περίεργος για το αν έχει αλλάξει σε κάτι η βιοχημεία ή το προφίλ του προστάτη τους, έστω με αυτή τη μικρή δόση. Δεν το ξέρω. Αυτό που υπόθηκε, που γράφτηκε από τον... από γιατρούς στην Αμερική ότι τη φιναστερίδη που παίρνει ο Τραμπ ευθύνεται και για διαταραχές ψυχολογικές. Αποκλείεται. Χθες πάντως, επειδή φαίνεται ότι τον κατηγορούν όλοι ότι είναι παρανοϊκός, οι δηλώσεις του οι χθεσινές είναι «δεν έχω παραλήρημα». Είναι απίστευτο ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο μήνα πάνω αναγκάζεται να πει ότι δεν έχει παραλήρημα. Συζήτηση ξανά για τα φυτοφάρμακα. Φυτοφάρμακα, φυτοθεραπεία, φυτο-something. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχω βάλει και τα ονόματα των συγγραφέων εδώ είναι διότι όταν το 2004 που είχα την τιμή να είμαι στην πρώτη ομάδα για τα guidelines του BPH, εμένα μου είχαν αναθέσει να διαβάσω ό,τι υπήρχε για την φυτοθεραπεία. Όλα τα papers που υπήρχαν τότε μέχρι το 2003 που είχαν δημοσιευθεί, που υπήρχαν papers υπέρ της δράσης των φαρμάκων αυτών, τα είχε γράψει αυτός ο κύριος Λέβε. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι 14-15 χρόνια μετά είναι το όνομά του σε μια μεγάλη δημοσίευση στο Care and Opinion, στο Care and Urology, που το συμπέρασμα είναι ότι πολλές καλά οργανωμένες μελέτες απέδειξαν ότι τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας είναι ασφαλή, αλλά δεν έχουν δράση καλύτερη από το πλασίμπο. Ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή, 15 χρόνια μετά, καταρρύπτει τη δική του δουλειά και τα συμπεράσματα, βέβαια, δικά σας. Επίσης, ένας λόγος που το έβαλα εδώ είναι γιατί μας έχουν φλωμώσει στην τηλεόραση κάθε 10 λεπτά με όλα τα φάρμακα αυτά και νομίζω ότι ίσως ήταν παράληψής μας στη θητεία μας στην ουρολογική εταιρεία ότι έπρεπε ίσως να βγούμε και να πούνε «κύριοι, εδώ κοροϊδεύετε τον κόσμο».
ότι έχουν... Θα βρισκόσασταν μπλεγμένοι, άμα το λέγατε. Γι' αυτό δεν το κάναμε. Αυτόν τον τρόπο, διότι να σας θυμίσω ότι ο κύριος λόγος που έγινε η απεργία των φαρμακοποιών ήταν ακριβώς τέτοιου είδους πράγματα. Ο τζίρος για αυτή την ιστορία είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εξαναγκαστούν εντός εισαγωγικών να έχουν συγκεκριμένη τιμή. Έχουν, από τις εταιρείες που τα παράγουν, τα παίρνουν με τιμή αναφοράς, έτσι λέγεται αυτή η ιστορία, και μπορεί το κάθε φαρμακείο ξεχωριστά να τα πουλήσει όσο θέλει. Στην κυριολεξία, να σας πω όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης, την καταπληκτική ιστορία ότι τη Λεξούλα, για να είναι αυτή νομικά καλυμμένη και να μην τους πει κανείς ότι διαφημίζουν φάρμακο, επειδή έχει αλλάξει και στην Ελλάδα η νομοθεσία για την διαφήμιση φαρμάκων, έχουν αυτή την απλή Λεξούλα που είναι σκεύασμα γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Είναι πολύ καλά επιλεγμένες οι λέξεις, είναι σκεύασμα, δεν είναι, είναι ιδιοσκεύασμα, επομένως σύμφωνα με τη φαρμακοτεχνία, δεν είναι φάρμακο. Και είναι γνωστοποιημένο, δεν καταθέτουν φάκελο κλινικής αποτελεσματικότητας, αλλά χημικής σύνθεσης. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει η γνωστοποίηση στο ΝΕΟΦ. Αυτά τα λέω απλά και μόνο επειδή τα χρησιμοποιώ στην αντίστοιχη κουβέντα που έχω με τους αρρώστους μου, όταν με ρωτούν για αυτά τα πράγματα. Πάντως θα συμφωνήσω. Δηλαδή, θα λέω αυτό. Οι άρρωστοι παίρνουν αυτά τα σκευάσματα. Και παραπάνω. Έρχονται στο ιατρείο, σου λέω, εγώ ήδη παίρνω αυτό. Τώρα παίζουμε εσύ να πάρω και κάτι άλλο, να το σταματήσω, να το συνεχίσω. Έχει τρομερή... Πάντως, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, γιατί αν πάτε και ρωτήσετε φαρμακοποιούς φίλους, και εγώ έχω σχέσεις με αρκετούς, αυτό που θα σας πούνε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μας συμφέρει και αν μπορούσαμε να μην πουλάμε φάρμακα θα το κάνουμε. Γιατί αν πουλάμε φάρμακα μπαίνουμε μέσα με τις νομοθεσίες της τώρα και αυτά που γίνονται. Μπαίνουμε μέσα. Αν μπορούσαμε να σταματήσουμε να πουλάμε φάρμακα, να πουλάμε παραϊατρικά και τέτοια και, ναι, και καλλιντικά και τα λοιπά, και μόνο από αυτά θα επιβιώσουμε. Άρα είναι θέμα επιβίωσης. Okay. Πάντως η αποδεικτική ιατρική λέει ότι δεν κάνουν τίποτα. Τουλάχιστον αυτό να ξέρουμε. Τα ταλαφύλλη 5 μιλιγκράμμ. Εδώ και χρόνια μάθαμε σε αυτό εδώ το σεμινάριο ότι σε ασθενείς με ήπια αισθητική δυσλειτουργία και ήπια συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό μπορούμε να δίνουμε ένα χαπάκι των 5 μιλιγκράμμ την ημέρα. Αυτή η μελέτη λέει το δίνουμε σε όλους τους αρρώστους. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι σε ασθενείς άνω των 75 μην το δίνετε, δεν θα έχει δράση διότι παίρνουν ήδη τόσα πολλά άλλα φάρμακα για άλλα προβλήματα που έχουν που δεν θα έχει απόδοση το φάρμακο αυτό. Συμφωνείτε κύριε καθηγητά μου ή όχι? Έχω άλλα 20 χρόνια που μπορώ να το παίρνω, ναι. Τέλεια. Όταν όμως κάποιος παίρνει ταυτόχρονα με ήπια πράγματα και έχει και μια ήπια υπέρταση και του δίνουν ένα ήπιο β' αναστολέα, τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες? Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται τίποτα δηλαδή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μάλιστα. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια που έχω. Πάλι μετανάλυσης στο European Urology. Τα τελευταία χρόνια μετά τους αλφα blockers, κάθε δύο χρόνια υπάρχει και ένα καινούριο φάρμακο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Το συμπέρασμα αυτής της μετανάλυσης στο European Urology πριν από 5 μήνες είναι ότι κανένα από τα καινούρια φάρμακα, ελπίζω να με καλέσετε και του χρόνου στο ΙΜΟΠ, Δημήτρη, κανένα από τα νέα φάρμακα, νέοι αλφα-μπλόκερς, αντιμουσκαρινικά, β3 αγωνιστές άδρινο υποδοχέων και αναστολής της φωσφοδιεστεράσης ή συνδυασμός αυτών δεν υπερτερεί της κλασικής θεραπείας με αλφα-μπλόκερς. Αντιθέτως, υπάρχουν ανησυχίες και για νέες παρενέργειες. Άρα, αυτό που κάνουμε όλοι μας και οι περισσότεροι που έχουμε μία κατηγορία φαρμάκων συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε όλες, εξακολουθεί να είναι η καλύτερη επιλογή την οποία κάνουμε. Σχόλιο? Στο σχόλιο σου, η απουσία σου ήταν η δική σου βουλήση και όχι δική μου.
Όχι, αλλά θέλω να πω ότι τελικά κάνουμε συζήτηση, μελέτες, σεμινάρια, το ένα, το άλλο, το άλλο. Αναλύσεις, κόντρα αναλύσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αλφα μπλόκες είναι gold standard. Μα γι' αυτό και συγκρίνουμε. Είναι αναφορά στο φάρμακο, αναφορά. Γι' αυτό συγκρίνουμε πάντα με αλφα μπλόκες. Έτσι. Γι' αυτό παντού. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Μουσέτη.